Του Χριστού, αδελφοί, θα διαβάσουμε τη σελίδα 669. Είναι από το βιβλίο Ισαΐας ο προφήτης, το Ξι Σίγμα κεφάλαιο, 66 κεφάλαιο, σελίδα 669. Ξι Σίγμα Ταφ κεφάλαιο. Ούτω λέγει ο Κύριος: «Ο ουρανός είναι θρόνος μου και η γη υπό πόδιο των ποδών μου. Ποιος είναι ο οίκος τον οποίον θέλετε οικοδομήσει δι' εμέ, και ποιος είναι ο τόπος της αναπαύσεώς μου? Διότι η χείρ μου έκαμνε πάντα ταύτα και έγιναν πάντα ταύτα, λέγει Κύριος. Εις τίνα λοιπόν θέλω επιβλέψει, εις των πτωχών και συντετριμένων το πνεύμα και τρέμοντα το λόγο μου. Ως της δε σφάζει βούν, είναι όσο φωνεύων άνθρωπον. Ως της θυσιάζει αρνίων, όσο κόπτων κοινός λαιμών. Ως της προσφέρει προσφοράν εξαλφίτων, όσο προσφέρον αίμα χείριον. Ως της θυμιάζει, όσο ευλογών το είδωλον. Ναι, αυτοί έκλεξαν τα σωδούς αυτών, και η ψυχή αυτών ιδύνεται εις τα αυδελίγματα αυτών. Κι εγώ λοιπόν θέλω εκλέξει τα εις αυτούς ολέθρια, και θέλω φέρει επ' αυτούς όσα φοβούνται, διότι εκάλουν και ουδείς απεκρίνεται, ελάλουν και δεν οικούν, αλλά έπρατον το κακόν ενώπιόν μου και έκλεγον το μη αρεστόν εις εμέ. Ακούσατε τον λόγον του Κυρίου, σύσι τρέμοντες των λόγων αυτού. Οι αδελφοί σας ήτινε σας μισούσι και σας αποβάλουσιν, ένεκεν το ονόματός μου, είπαν ας δοξαστεί ο Κύριος. Πλην αυτός θέλει φανεί εις χαράν σας, εκείνη δε θέλουσιν κατεσχυνθεί. Φωνή κραυγής έρχεται εκ της πόλεως, φωνή εκ του ναού. Φωνή του Κυρίου, ως της κάμνη ανταπόδοσιν εις τους εχθρούς αυτού. Πριν κυλοπονήσει εγέννησε, πριν έλθωσιν η πόνη αυτής, ηλευθερώθηκε και γέννησε αρσενικών. Τι σήκουσε τι ούτων πράγμα, τι είδε τι αυτά, ήθελε γεννήσει η γη εν μία ημέρα, η έθνος ήθελε γεννηθεί εν ταυτό? Αλλά η Σιών άμα η κυλοπόνησεν, εγέννησε τα τέκνα αυτής. Εγώ φέρον εις την γέναν, δεν ήθελον κάμι να γεννήσει? Λέγει Κύριος, εγώ κάμνω να γεννώσιν, ήθελον κλείσει την μήτραν, λέγει ο Θεός σου. Εφράνθητε μετά της Ιερουσαλήμ και αγάλαστε μετά αυτής, πάντες οι αγαπώντες αυτήν. Χαρείτε χαράν μετά αυτής, πάντες οι πενθούντες δι' αυτήν, δια να θυλάσετε και να χορταστείτε από τον μαστόν των παρηγοριών αυτής και να εκθυλάσετε και να εντρυφήσετε εις την αφθονία της δόξης αυτής. Διότι ούτω λέγει ο Κύριος, ιδού εις αυτήν θέλω στρέψει την ειρήνη ενός ποταμών και την δόξαν των εθνών ως χύμαρο πλημμυρούντα. Τότε θέλετε θυλάσει, θέλετε βασταχθεί επί των πλευρών και κολακευθεί επί των γονάτων αυτής. Ως πεδίον το οποίο παρηγορεί η μήτηρα αυτού, ούτως εγώ θέλω σας παρηγορήσει και θέλετε παρηγορηθεί εν τη Ιερουσαλήμ. Και θέλετε η δίκη, η καρδιά σας θέλει εφρανθεί και τα οστά σας θέλουν συνανθίσει ως χόρτος. Και η χείρ του Κυρίου θέλει γνωριστεί προς τους δούλους αυτού, η δε οργή προς τους εχθρούς αυτού. Αμήν. Ο Θεός βλέπει με προσοχή το λαό Του. Βλέπει με προσοχή τότε το λαό Ισραήλ, σήμερα την Εκκλησία Του. Και βλέπει ανθρώπους και τότε και σήμερα με ζήλο μεγάλο να θέλουν να κάμουν το θέλημα του Θεού και να θέλουν να εργαστούν για τον Κύριο και να θέλουν και να οικοδομήσουν και οίκον Θεού εις δόξαν αυτού και τόπον αναπαύσεως αυτού. Αλλά ο Θεός, θα τολμούσα να πω και συγχωρέστε με για την έκφραση, δεν συγκινείται, δεν ενθουσιάζεται, και πιο γραφικά δεν χαίρεται βλέποντας το τι κάνει ο άνθρωπος, αλλά ο Θεός ενδιαφέρεται για το τι έχει στην καρδιά του ο άνθρωπος. Δεν είναι το σημαντικό πώς θα αντιδράσει, ανταποκριθεί ο Θεός
στο έργο μας, αλλά το αντισημαντικό είναι πώς θα ανταποκριθούμε εμείς στο έργο του Θεού. Γι' αυτό και συστήνεται στο λαό του, λέγοντας πρέπει να ξέρετε, λαέ μου, να συνειδητοποιήσετε ότι ο θρόνος μου είναι ο ουρανός και το υποπόδιο των ποδών μου είναι η γη. Γι' αυτό δεν συγκινούμε για την προσπάθεια που κάνετε να οικοδομήσετε οίκον εις εμέ. Ποιος είναι ο οίκος, τι είδους οίκο? Αυτό έχει σημασία. Καλόν είναι που εργάζεσαι, τι είδους έργο κάνεις, τι είδους οίκο κάνεις για μένα και ποιος είναι και τι είδους τόπο κάνεις για να αναπαυθώ. Δεν ξέρεις ότι όλα γίνονται από το δικό μου χέρι και ότι εγώ δεν εξαρτώμαι από αυτό που κάνεις εσύ, αλλά εσείς εξαρτάστε από αυτό που κάνω εγώ? Και θέλει να μας φέρει ο Θεός πίσω, πίσω στην παρουσία Του, στα λόγια Του, στο έργο Του. Γι' αυτό και ξεκινάει από μία πάρα πολύ σοβαρή ερώτηση. Από αυτό πρέπει να ξεκινήσεις, λαέ μου, σαν να λέει. Όλα αυτά εγώ τα έκανα. Το ερώτημα είναι σε ποιον όμως επιβλέπω με ευμένεια. Σε ποιον θα επιβλέψω εν τέλει με ευμένεια. Ποιος είναι αυτός που με ευαρεστεί, πράττει τα ευάρεστα ενώπιόν μου και φυλάττει τα σεντολάς μου? Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του ανθρώπου που θα βρίσκει πάντοτε χάρη ενώπιόν μου, γιατί εγώ θα επιβλέπω εις αυτόν με ευμένεια? Κατάλαβες? Είναι σαν να μας λέει ο Θεός και μας λέει ποιο είναι το ζητούμενο για σένα. Το ζητούμενο για σένα δεν είναι τι κάνεις, αλλά είναι τι θα κάνω εγώ. Δεν είναι τι κάνεις εσύ για μένα, είναι τι θα κάνω εγώ σε σένα. Και το έργο του Θεού στη ζωή μας εξαρτάται από το πώς μας βλέπει ο Θεός. Μας βλέπει με ευμένεια. Άρα μην αγωνίζεσαι, μην κουράζεσαι, μην τρέχεις, γιατί ο αγώνας σου δεν θα έχει αποτέλεσμα. Το τρέξιμό σου δεν θα έχει τέλος. Αλλά σταμάτα και έλα κοντά μου να διαλεχθούμε. Γιατί είναι ανάγκη να κατανοήσεις και είναι ανάγκη να κατανοήσουμε σε ποιον ο Θεός επιβλέπει με ευμένεια. Αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα. Σε ποιον? Ποιος ευαρεστεί το Θεό? Αυτός που λέει πολλά και λέει και λέει και στον διπλανό του και από εκεί και από εδώ και δεξιά και αριστερά? Αυτός που σκέφτεται πολλά? Αυτός που κάνει πολλά? Και ο Θεός λέει όχι. Και άλλα πολλά θα μπορούσα να πω. Σε κανέναν από αυτούς δεν ευαρεστείται ο Θεός. Ο Θεός ευαρεστείται σε αυτόν μετά το οποίο κατοικεί. Ομολογεί ο Θεός λέγοντας «Εγώ είμαι ο ύψιστος, ο υπέρτατος, ο κατοικών την αιωνιότητα, του οποίου το όνομα μόνο εμένα είναι Άγιος». Και αποκαλύπτει «Εγώ κατοικώ». Ποιος είναι ο ναός που θα φτιάξετε? Ποιος είναι ο τόπος της αναπαύσεώς μου και της κατοίκησής μου? «Εγώ κατοικώ μετά του συντετριμένου την καρδία και του ταπεινού το πνεύμα, γιατί με ενδιαφέρει να ζωοποιώ το πνεύμα των ταπεινών και να ζωοποιώ την καρδία των συντετριμένων». Άρα σε ποιον θα επιβλέψω? Στου αυτόν που έχει πνεύμα ταπεινού και καρδιά συντετριμένου. Η μετάφραση εδώ είναι λίγο λάθος, αλλά λέει την αλήθεια. Λέει εγώ θα επιβλέψω στον φτωχό, στον ταπεινό,
Μακάρι η πτωχή το πνεύματι και στο συντετριμένο την καρδία, λέει το κείμενο. Δεν υπάρχει συντετριμένο στο πνεύμα, συντετριμένο στην καρδία υπάρχει. Συντριβή είναι στην καρδιά. Στο πνεύμα υπάρχει πράων και ησύχιον και ταπεινών πνεύμα. Αλλά όχι μόνο σε αυτό. Σε αυτές τις κατηγορίες, σε αυτή την κατηγορία των ανθρώπων, των ταπεινών το πνεύμα και συντετριμένων την καρδία, βρίσκει ανάπαυση ο Θεός και εργάζεται προς ευλογία. Εάν δε προσθέσεις σε αυτά τα χαρακτηριστικά και να τρέμεις στο Λόγο του Θεού, και είναι ωραία η λέξη, μοναδική λέξη, να τρέμεις στο Λόγο του Θεού, δηλαδή να προσέχεις, να είσαι ευλαβούμενος στο όνομα του Κυρίου, με μεγάλη προσοχή να βλέπεις το Λόγο του Θεού και η ζωή σου όλη, η πορεία σου, τα βήματά σου, η σκέψη σου, η ανάπαυσή σου και ο κόπος σου να είναι στερεωμένες, ακουμπισμένες πάνω στο Λόγο του Θεού και μόνο στο Λόγο του Θεού. Να λοιπόν σε ποιον θα επιβλέψω, εξηγεί ο Θεός, και αυτό πρέπει να αποτελέσει την αφετηρία τη δική μας και σήμερα και πάντοτε. Εγώ επιβλέπω στου ταπεινού το πνεύμα, στου συντετριμένου την καρδία και στον τρέμοντα το λόγο μου. Ταπεινό πνεύμα, πράο, ησύχιο. Μάθετε από μου ότι είμαι πράος και ταπεινός την καρδία. Στου ταπεινού το πνεύμα και στην καρδιά του συντετριμένου. Δεν είναι σκληρή η καρδιά του. Δεν είναι αμετανόητη. Αμέσως ζητάει συγχώρεση, αμέσως μετανοεί. Είναι γυμνασμένη στην ευσέβεια. Και το πνεύμα του είναι γυμνασμένο στην ευλάβεια. Και η επιδίωξή του, ο φόβος του και ο τρόμος του είναι ο Λόγος του Θεού. Όμως ο Θεός άλλα βλέπει. Άλλα θέλει να δει και άλλα βλέπει. Βλέπει ανθρώπους που να σφάζουν ευώδια και να τα θυσιάζουν. Καλόν είναι, σύμφωνα με το Λόγο του Θεού. Να θυσιάζουν και να σφάζουν αρνάκια. Καλόν είναι. Να προσφέρουν προσφοράν εξαλφήτων. Καλόν είναι. Μέσα στο ζήλο τους. Να θυμιάζουν προς τον Θεό, καλόν είναι. Αλλά βλέπει και κάτι άλλο που μόνο ο Θεός βλέπει, τα βάθη της καρδιάς τους. Και στα βάθη της καρδιάς, αντί να δει συντριβή, και στα βάθη της σκέψης και του πνεύματός του, αντί να δει ταπείνωση, βλέπει αυτούς να εκλέγουν το δικό τους δρόμο και η ψυχή τους να χαίρεται στα δικά τους βδελίγματα. Θυσιάζουνε, προσφέρουνε, αγωνίζονται, κοπιάζουνε. Αλλά ο Θεός λέγει, επειδή πράτεται το κακό ενώπιόν μου, καθώς δεν τρέμεται στο λόγο μου και εκλέγεται το μη αρεστόν εις εμένα, καθώς η καρδιά σας είναι σκληρή και τα λόγια σας σκληρά, παρόλο που σφάζετε βόδια εις θυσίαν μου, εγώ σας βλέπω σαν να φωνεύετε ανθρώπους. Παρόλο που θυσιάζετε αρνάκια, εγώ σας βλέπω σαν να προσφέρετε, σαν να κόπτετε κοινός σκύλου λαιμό. Όποιος προσφέρει προσφοράν εξαλφήτων, εγώ τον βλέπω ως προσφέρον αίμα χείριον, χοιρινό. Και όποιος θυμιάζει, είναι σαν να ευλογεί τα είδωλα. Γι' αυτό το λόγο, εγώ θα φέρω σε εσάς τα ολέθρια. Σε ποιους εσάς? Σε εσάς που δεν έχετε συντετριμένη καρδιά, πνεύμα ταπεινού και δεν τρέμετε στο λόγο μου. Δεν λέει τα λάθη μας, ούτε και τις αμαρτίες μας ακόμη. Λέει την πρόθεσή μας, την πορεία μας, την ύπαρξή μας.
Υπάρχουν λοιπόν δύο κατηγορίες βασικά ανθρώπων. Η μία που αγωνίζεται με ζήλο στο έργο και στο λόγο του Θεού, αλλά η καρδιά του δεν είναι συντετριμένη, το πνεύμα του δεν είναι ταπεινό, με αποτέλεσμα να πράττει τα μία αρεστά ενώπιον του Κυρίου και να εκλέγει τον δρόμο το δικό του και όχι αυτόν που έχει προσδιορίσει ο Θεός για τον κάθε έναν από εμάς, για αυτόν. Και έτσι, ενώ περιμένει ειρήνη και ασφάλεια, ιδού ευνίδιος όλεθρος. Ξέρεις τι θα πει, αδερφέ αγαπητά, αδερφιά μου αγαπητά, να περιμένω ευλογία και να έρχεται κατάρα, να περιμένω ειρήνη από το Θεό και να έρχεται πόλεμος, να περιμένω την εύνοια του Θεού και να έχω την απαρέσκεια. Γι' αυτό ο Θεός έρχεται να μας διδάξει και σήμερα. Δεν εξαρτάται η εύνοιά μου από το έργο σας. Η εύνοιά μου εξαρτάται από το αν η καρδιά σας είναι συντετριμένη, κλαίει, μετανοεί εύκολα για τα λάθη. Μακάρι οι πενθούντες, γιατί αυτοί θα παρηγορηθούν. Η εύνοια του Θεού εξαρτάται από το πνεύμα, αν είναι σκληρό και δεν συγχωρεί. Η καρδιά συντετριμένη, αντί να είναι συντετριμένη, είναι σκληρή και δεν μετανοεί. Το πνεύμα, αντί να είναι ταπεινού ανθρώπου για να συγχωρεί, να μακροθυμεί, είναι πνεύμα αλαζονικό. Και ό,τι έργο και να κάνεις, το καλύτερο, θα περιμένεις ειρήνη και ασφάλεια και θα έρχεται ευνίδιος όλεθρος. Και τώρα στρέφεται στο μικρόν υπόλοιπον. Σε αυτούς που δεν ξέρουν αν κάνουν τόσο πολλές μεγάλες προσφορές και θυσίες και δεν ενδιαφέρει και το Θεό γι' αυτό. Γι' αυτό και στρέφεται σε αυτούς που έχουν πνεύμα ταπεινού, καρδιά συντετριμένου και ιδιαίτερα τρέμουνε στο λόγο του Θεού και προφητεύει. Όταν τρέμετε στο λόγο του Θεού, να ξέρετε ότι θα εγείρονται εναντίον σας ή μη τρέμονται στο λόγο του Θεού. Θα σας μισούνε, θα σας αποβάλλουνε, επειδή ακριβώς είστε τρέμοντες στο λόγο του Θεού. Δεν θα μπορούνε να ειρηνεύουνε, γιατί θα τους ελέγχει ο Θεός και το Πνεύμα το Άγιο, καθώς θα βλέπουν την υπακοή, την υποταγή, τη σεμνότητα, τη δοξολογία, τη μακροθυμία και την υπομονή. Θα ξεσηκώνονται οι μη τρέμοντες στο λόγο του Θεού και θα υποστηρίζουν, σε μας θα δοξαστεί ο Θεός. Δεν είμαστε σε αυτούς, σαν αυτούς τους σκληρούς, τους αυστηρούς, τους κακομοιριασμένους που δεν έχουν καμία σχέση με την ομορφιά του κόσμου και την προσφορά του κόσμου. Και ο Θεός απαντάει και πληροφορεί. Αυτοί έτσι θα λένε, αλλά ο Θεός θα φανεί για δική σας χαρά. Η χαρά του Κυρίου είναι η δύναμή σας. Η χαρά του Κυρίου θα αποκαλύπτεται όσο θα θυμώνουν και θα αγριεύουν οι μη τρέμοντες στο λόγο του Θεού, τόσο ο Θεός θα γεμίζει τη ζωή σας, την καρδιά σας, το περπάτημά σας με τη δική του τη χαρά. Και ακούγεται η φωνή του Κυρίου, ο οποίος θα κάνει ανταπόδοση στους εχθρούς σας που είναι εχθροί του.
Είναι πολύ σημαντικό, αγαπημένα μου αδέλφια, ποιος είναι ο φίλος σου και ποιος είναι ο εχθρός σου. Πολύ σημαντικό. Πιο σημαντικό ακόμη, ποιον, για ποιον είσαι φίλος και για ποιον είσαι όχι εχθρός, είσαι απομακρυσμένος. Είναι η επιλογή. Ο Λόγος του Θεού μας το βεβαιώνει. Οι κακές συναναστροφές φθήρουσι τα Χριστά ήθη. Όταν κάνεις παρέα με άνθρωπο που κατηγορεί, που λέει λόγια σκληρά για το Θεό, για την Εκκλησία, που η καρδιά του είναι γεμάτο πίκρα και παράπονο, το βέβαιο είναι ότι εσύ θα μολυνθείς, ο άλλος δεν θα καθαριστεί. Εάν ακούς να σου λέει λόγια απελπισίας, απόγνωσης, απογοήτευσης, το σίγουρο είναι ότι εσύ θα μολυνθείς, ο άλλος δεν θα αγιαστεί. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να εκλέξουμε την οδόν την οποία πρέπει να περιπατήσουμε, να εκλέγουμε το περιβάλλον στο οποίο πρέπει να ζούμε και να εκλέγουμε τα λόγια τα οποία ακούμε, καθώς μας λέει ο Χριστός, τι ακούς πρώτον και δεύτερον πώς τα ακούς αυτά. Τα λόγια τα πικρά τα ακούς με ευχαρίστηση ή λυπάσαι και προσεύχεσαι για διόρθωση. Εάν τα ακούς με ευχαρίστηση, ήδη άρχισε η μόλυνση. Και θα έχεις και εσύ την ίδια κατάληξη της απογοήτευσης, της απελπισίας, της πίκρας, του θανάτου. Σε ποιον θέλουμε να μοιάσουμε? Ποιος είναι ο τύπος στον οποίο βλέπουμε? Ποιος είναι αυτός που εκ του περισσεύματος της καρδίας λαλεί το στόμα του, τον οποίον ακούμε? Η καρδιά του είναι γεμάτη από την παρουσία του Θεού, γεμάτη από τη χαρά του Θεού, γεμάτη από τη δοξολογία στο Θεό. Καλό άκουσμα θα έχεις εάν δεν υπάρχουν αυτά στην καρδιά αυτού που ακούς. Κακά αποτελέσματα θα έχει η ζωή σου. Σε λίγο θα γίνεις κι εσύ έτσι όπως είναι αυτός που ακούς, και χειρότερος, μέσα στην πίκρα, μέσα στην απελπισία, μέσα στην αγανάκτηση. Ποιον ακούς, αδερφοί αγαπητοί? Το Χριστό να ακούμε μόνο, το Λόγο Του να ακούμε μόνο. Μόνο ο Χριστός είναι η πηγή των ζώντων υδάτων. Είναι αυτός που λέει αιτείτε και θέλετε λαμβάνει, γιατί εγώ θέλω να είναι η χαρά σας πλήρης. Και τώρα ο Θεός απευθύνεται στους τρέμοντες των λόγων του Θεού. Πριν κυλοπονήσει εγέννησε. Αυτό είναι το έργο του Θεού. Πριν έρθουν οι αιωδύνες του πόνου θα γεννήσει. Εν τεσσεσχάτες ημέρες θέλουν συλληφθεί καιροί κακοί και ο κόσμος θα είναι ως ιωδύνες εγκυμονούσης. Όμως για τη Σιών έχει ένα άλλο πρόγραμμα ο Θεός. Όμορφο πρόγραμμα. Πριν έρθουν σε αυτήν οι ιωδύνες θα γεννήσει. Πριν κυλοπονήσει θα γίνει έθνος μέγα. Τι πιστεύεις τώρα? Τα λόγια του απογοητευτή διαβολού ή τα λόγια του Θεού που σε παρηγορεί εν αληθεία? Γιατί αυτό σε απογοητεύει με ψέματα. Ο Λόγος του Θεού όμως σε παρηγορεί με αλήθεια. Προσέχετε τι ακούετε. Προσέχετε πώς ακούετε. Προσέχετε ποιον ακούετε.
προσέχετε. Γιατί ο λόγος του Θεού λέει πριν κυλοπονήσει η Σιών, μόνο η Σιών, εγέννησε. Πριν έλθωση η οδύνες αυτής, ελευθερώθηκε και γέννησε και μάλιστα αρσενικών. Καταλαβαίνετε την υπόσχεση του Θεού. Πριν έλθουν στη ζωή σου οι πόνες της εγκυμονούσης, εάν είσαι από αυτούς που ευαρεστούν το Θεό και επιβλέπει με ευμένεια ο Θεός σε σένα, με πνεύμα ταπεινού, με καρδιά συντετριμένου και ιδιαιτέρως τρέμοντας στο λόγο του Θεού, πριν έλθουν οι πόνοι και οι οδύνες θα ελευθερωθείς. Θα γεννήσεις και μάλιστα αρσενικό που ήταν δόξα. Και μη σου φαίνεται αυτό παράξενο, λέει ο Θεός. Εγώ φέρον στη γέννα δεν θα κάμω να γεννήσει η δική μου η Σιών. Και το ερώτημα, πού ανήκεις? Μιλάει σε ανθρώπους που ζούσαν στο ίδιο περιβάλλον, αλλά δεν ήσαν εκ του ιδίου περιβάλλοντος. Ήσαν στην ίδια εκκλησία, αλλά δεν ήσαν του ιδίου πνεύματος. Καθόντουσαν δίπλα-δίπλα, αλλά σε αυτούς, σε κάποιους από αυτούς δεν κατοικούσε ο Χριστός και δεν ευαρεστεί το ο Θεός. Εσείς λοιπόν που έχετε πνεύμα ταπεινού, καρδιά συντετριμένου και εγώ κατοικώ μαζί σας και τρέμετε στο Λόγο του Θεού, εφράνθητε τώρα αλλά μετά της Ιερουσαλήμ. Μην ψάχνεις να βρεις χαρά αλλού, δεν πρόκειται να βρεις. Μόνο ο Χριστός είναι αυτός που δίνει χαρά και εφροσύνη. Μόνο η εύνοια του Θεού είναι αυτή που θα πλημμυρίσει τη ζωή σου με χαρά και εφροσύνη. Μόνο. Μα ό,τι και να κάνεις και να έρχεσαι κάθε μέρα στην εκκλησία και να ξαγρυπνάς και να... ό,τι και να κάνεις, εάν δεν είσαι με συντετριμένη καρδιά και με πνεύμα ταπεινού τρέμοντας το Λόγο του Θεού, θα κυλοπονάς και δεν θα γεννάς. Θα έρχονται οι εδίνες εγκυμονούσεις σου και δεν θα ελευθερώνεσαι. Γιατί δεν θα βρίσκεις χάρη ενώπιον του Θεού. Γιατί δεν ευαρεστείται ο Θεός σε σένα. Εφράνθητε λοιπόν, όχι μόνο σου και μόνη σου. Μετά της Ιερουσαλήμ υπάρχει η χαρά του Κυρίου. Και αγάλεστε εσείς, πω από φοβερό, που αγαπάτε την Εκκλησία. Όχι αυτοί εσείς που κατηγορείτε, δεν πρόκειται να αγάλεστε. Ναι, αλλά ξέρεις αυτός έκανε εκεί. Αδελφοί, αυτός που σε στενοχώρησε έχει το όνομά του γραμμένο στο βιβλίο της ζωής και σε λίγο ο Θεός, η Χριστότητα του Θεού θα τον φέρει σε μετάνοια. Τι πρόσε! Αγαλίασης και χαρά υπάρχει μόνο σε αυτούς που αγαπάνε την Εκκλησία. Γι' αυτό είναι το μήνυμα το αιώνιο, το ουράνιο. Δεν πρόκειται να βρεις χαρά και εφροσύνη εάν η καρδιά σου δεν είναι γεμάτη με την αγάπη προς το σώμα του Κυρίου σου. Δεν μπορείς να βρεις αγάπη και εφροσύνη αν δεν αγαπάς το σώμα σου. Το συχαίνεσαι. Δεν σ' αρέσει. Γκρινιάζεις γι' αυτό. Και εμείς είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού. Δεν μπορεί να γκρινιάζω εγώ για αυτό το μέλος και για εκείνο το μέλος που είναι το μέλος του σώματος του Χριστού. Δεν μπορεί να γκρινιάζω για την κεφαλή του σώματος του Χριστού, του σώματος που είναι ο Ιησούς Χριστός ο Κύριος. Χαρά, εφροσύνη υπάρχει μόνο σε αυτούς που αγαπάνε την Εκκλησία. Κάνε μας Κύριε να αγαπήσουμε. Γιατί? Να αγαπήσουμε την Εκκλησία γιατί είναι το σώμα του Χριστού.
Αυτός που αγαπάει την Εκκλησία αγαπάει τον Χριστό. Θα υπάρξει και ταλαιπωρία. Μα ο Θεός δεν μας το κρύβει. Στενή είναι η πύλη, τεθλιμμένη η οδός, αλλά αυτή οδηγεί στη Βασιλεία των Ουρανών. Θα υπάρχουν οι πενθούντες, οι οποίοι θα παρηγορηθούν. Θα υπάρχουν και οι πενθούντες για την Εκκλησία που προσεύχονται και θα παρηγορηθούν. Και τότε θα φτάσουν στο σημείο να θυλάζουν μέχρι χορτασμού από τον μαστόν των παρηγοριών που υπάρχουν στην Εκκλησία. Μόνο μέσα στην Εκκλησία υπάρχει παρηγοριά Θεού. Μόνο. Και μάλιστα σε αυτούς που την αγαπάνε. Και μόνο μέσα στην Εκκλησία υπάρχει αυθονία της δόξης του Θεού. Γιατί? Διότι αυτά λέγει ο Κύριος. Εγώ σε αυτήν θα στρέψω την ειρήνη μου σαν ποτάμο. Σαν ποταμό. Αν θέλεις ειρήνη μέσα στην Εκκλησία θα τη βρεις, εάν την αγαπάς. Και τη δόξα των εθνών σαν χύμαρο πλημμυρούντα. Και τότε θέλετε θυλάσει και θα βασταχθείτε επί των πλευρών αυτής και θα κολακευθείτε πάνω στα γόνατά της σαν το παιδί που το παρηγορεί η μήτηρα αυτού. Έτσι εγώ θα σας παρηγορήσω. Και τώρα το τελευταίο κρίσιμο σημείο. Μέσα στην Εκκλησία από ποιον περιμένεις παρηγοριά? Από τον αδελφό σου χάθηκες, θα σκανδαλιστείς. Μέσα στην Εκκλησία εκείνος που παρηγορεί το λαό του Θεού είναι ο Θεός. Εγώ είμαι ο παρηγορών ημάς. Πού? Μέσα στο σώμα μου, μέσα στην Εκκλησία μου. Γι' αυτό αδελφοί αγαπητοί, να προσέχουμε πως σκεφτόμαστε, τι ακούμε, πως ακούμε, και να πάμε στο Θεό να Του ζητήσουμε, όχι να κρίνουμε και να κατακρίνουμε τα λάθη των αδελφών μας, αλλά να δοξάσουμε το Θεό για τη μακροθυμία Του για μας και για τα αδέλφια μας, για να έρχεται η παρηγοριά στη ζωή μας και μόνο από το Θεό, από το Θεό και μόνο από το Θεό. Κανένας άλλος δεν μπορεί να μας παρηγορήσει. Κανένας άλλος. Μόνο ο Θεός. Και αν ο Θεός είναι μεθυμών, ποιος μπορεί να είναι καθυμών? Στην Εκκλησία δεν ερχόμαστε για να παρηγορηθούμε από τα αδέλφια μας. Αποκλείεται. Στην Εκκλησία ερχόμαστε και την αγαπάμε γιατί μας παρηγορεί ο Πατέρας μας ο Ουράνιος δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίω. Αμήν. Κύριε μου.